αδερφή μου, ακαταμάχητα, ανίκητα, που δεν δύναται να τα νικήσει ο διάβολος, διαρκώς η Εκκλησία μας εξοπλίζει τα πιστά της τέκνα, όπλα με τα οποία πληγώνεται ο διάβολος κέρια, δηλαδή θανατώνεται. Φτάνουν τα όπλα αυτά τα οποία η Εκκλησία μας παραχωρεί συνεχώς στα παιδιά της, άνευ ουδεμιάς διακοπής. Αυτά τα όπλα φτάνει ο πιστός να τα χρησιμοποιεί καταλλήλως και όπως πρέπει. Τότε και αν ζει στον κόσμο αυτόν, ευρίσκεται συνεχώς στην Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή είναι επίγειος άγγελος. Όταν μιλούμε και λέγουμε περί αγγελικής ζωής, δεν είναι αναγκαίο ο άνθρωπος να είναι καλόγυρος ή ασκητής ή καλογραία και να είναι απομακρυσμένοι από τον κόσμο, αλλά και μέσα εις τον κόσμο ο Στέφανος της Νίκης είναι περισσότερο λαμπρός από εκείνους που είναι μέσα εις την έρημο. Διότι άλλο είναι να πολεμείς μέσα εις την μάχη και άλλο να πολεμείς εκτός της μάχης. Και εις τους δύο τομείς ο άνθρωπος πολεμεί τον διάβολο, αλλά όμως ο διάβολος μέσα εις τον κόσμο γιγαντώνεται, θεργεύει, δυναμώνει, παίρνει δυνάμεις από τον κόσμο και χτυπά τον άνθρωπο ο οποίος μάχεται για να τον νικήσει. Ως εκ τούτου η Εκκλησία μας διαρκώς δεν αφήνει τα παιδιά της χωρίς να δίδει σε αυτά πολεμοφόδια και όπλα. Όπλων ακατανίκητων είναι ο σταυρός και πολεμοφόδια τα οποία βάζουμε, σφαίρες δηλαδή μέσα στο όπλο, είναι η κάθε μία αρετή την οποία έχει ο άνθρωπος ως κέριον χτύπημα εναντίον του διαβόλου. Εάν ανατρέξουμε εις την ίδρυση της Εκκλησίας μας, θα έβρωμε δημιουργό, χτίστη των Θεών των ίδιων, ο οποίος εχτίσα το λέγει την Εκκλησία αυτού δια του τιμίου του αίματος. Ο ίδιος δηλαδή ο Χριστός δημιούργησε την Εκκλησία την οποία έχουμε εμείς σήμερα και απολαμβάνουμε εξ αυτής την τροφή, την πνευματική, δηλαδή τα μυστήρια της. Ο Χριστός κατέλειπε εις τον κόσμο αυτόν τους 12 μαθητάς, οι οποίοι 12 μαθητές εκήρυξαν εις ολόκληρον τον κόσμο το Ευαγγέλιο το οποίο ο Θεός εκήρυξε. Οι Απόστολοι αφήκαν διαδόχους, τους επισκόπους, τους ιερείς και τους διακόνους, τα τρία αυτά στάδια και αξιώματα μεγάλα της Εκκλησίας μας, τα οποία αξιώματα περιφρουρούν τους πιστούς. Άνευ επισκόπου δεν υπάρχει εκκλησία. Όπου εκκλησία, εκεί και επίσκοπος, ο οποίος επισκοπεί την Μητρόπολη του και την Εκκλησία του. Ο επίσκοπος επισκοπεί, λειτουργεί όπως ιερείς
και οι διάκονοι υπηρετούν στο Άγιο Θυσιαστήριο. Από αυτά τα τρία αξιώματα όμως έχουμε μοιρά τη μερίδα πιστών, οι οποίοι φέρουν την ονομασία πατέρες της Εκκλησίας, ασκητέ, αναχωρητέ. Μεταξύ αυτών των ασκητών μία μεγάλη μορφή, η οποία θα μας απασχολήσει στο σημερινό κήρυγμα, είναι ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Όσοι δεν τον γνωρίζουν, τους προτρέπω να έβρουν το βιβλίο του, να το αγοράσουν και να το έχουν ανοιχτό καθεκάστην ημέρα επάνω στο γραφείο τους και να διαβάζουν από αυτόν τον Άγιον Πατέρα της Εκκλησίας διδάγματα με υψηλά νοήματα πνευματικά. Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος κατέληπε σε γράμματα τα οποία είναι θέρυγες της ψυχής που πετά ο άνθρωπος και αναβαίνει εις τους ουρανούς και ενώνεται με τον Θεό. Βέβαια και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας πολλοί, αλλά δεν θα παριθμίσω ούτε τα ονόματά τους, ούτε τα συγγράμματά τους. Θα αναφερθόμεν μόνο στον Άγιον Εφραίμ τον Σύρο, ο οποίος κατά τα σημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής βρίσκεται πάντοτε κοντά μας και μας ενισχύει με μία προσευχή, την οποία ήθελα να παρακαλέσω όλο το ακροατήριο αυτή τη στιγμή που ευρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όλο το ακροατήριο των ευσεβών και πιστών χριστιανών να μάθουν την προσευχή του και να την απαγγέλουν καθεκάστην ημέρα όπου και αν βρίσκονται και αν περπατούν και αν εργάζονται. Η προσευχή αυτή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου την ακούμε, αλλά όμως επειδή δεν ήρθε η στιγμή ευλογημένη και η ώρα για να ακούσουμε και την ερμηνεία και τα νοήματά της, παρέρχεται. Έρχεται και παρέρχεται χωρίς να δώσουμε καμία προσοχή στα τόσα πνευματικά νοήματα που περικλείουν τα λόγια της προσευχής αυτής. Αυτή η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου αναγνώσκεται καθεκάστην ημέρα έως την ημέρα της Αναστάσεως και οι πιστοί έχουν καθήκον να την γνωρίζουν, διότι η Εκκλησία μας την παρέλαβε και την έδωκε ως εφόδιον μεγάλων στην πνευματική κατάρτιση του ανθρώπου. Αυτή η προσευχή αρχίζει με λόγους πνευματικούς. «Κύριε», λέγει, «και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσω. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε μη το σω δούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισε μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτά τα λόγια, αδελφοί μου, είναι και το κλειδί της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτά τα λόγια τα έχει η Εκκλησία μας ως λόγια πνευματικά που ανεβάζουν την ψυχή του ανθρώπου και την ενώνουν με τον Θεό. Και καταρχάς ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος αποτείνεται εις τον Θεό και του λέγει, «Κύριε», του λέγει, «και δέσποτα της ζωής μου». Ο άνθρωπος δηλαδή πρέπει να έχει πάντοτε κατά νου ότι εις τούτο τον κόσμο δεν είναι έρημος, δεν είναι εγκαταλελειμμένος, δεν βρίσκεται μέσα εις την φοράν της ηλιστικής ζωής, όπου δηλαδή τον πάρει και το φέρει το κύμα
του ηλισμού. Ο άνθρωπος ο πνευματικός πρέπει να γνωρίζει ότι εις αυτόν τον κόσμο έχει πατέρα και ο πατέρας αυτός με συγχωρείτε, έχουμε διακοπάσει. Μέσα εις αυτόν τον κόσμο ο άνθρωπος έχει πατέρα ο οποίος είναι στοργικός και τον παρακολουθεί. Ο πατέρας αυτός είναι εκείνος ο οποίος δεσπόζει τη ζωή του. Κύριε λέγει και δέσποτα τη ζωή μου. Εσύ ο οποίος επιτηρείς τη ζωή μου, ελέγχεις τη ζωή μου, κυβερνάς τη ζωή μου. Δεν είμαι μόνος μου εις αυτόν τον κόσμο. Παραδέχεται δηλαδή, υποτάσσεται ο άνθρωπος ο πιστός εις τον ουράνιον πατέρα, ο οποίος αν και αόρατος όμως ευρίσκεται διαπαντός πλησίον του πιστού ανθρώπου, όπως ομολογεί ο προφήτης Δαβίδ και λέγει «Προωρώμην τον Κύριόν μου, ιστάμενον εκ δεξιών μου, διαπαντός ή να μη σαλευτώ». Όπου και αν περπατήσω, λέγει ο προφήτης, όπου και αν κινηθώ, λέγει, βλέπω πάντοτε δεξιά μου τον Θεόν μου να στέκεται, να με ενισχύει, να με ενδυναμώνει, να με προστατεύει, να προνοεί για μένα δια να μη σαλευτώ. Διότι ο άνθρωπος όταν απομακρυνθεί από τον Θεό, τότε υπάρχει η απώλεια. Οι μακρύνοντες από σου απολούνται, λέγει πάλι ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Ώστε ο Κύριος και ο δεσπότης της ζωής του ανθρώπου είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος παρίσταται συνεχώς αδιαλείπτος πλησίον του παιδιού του και δεν το εγκαταλείπει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι ο κλέφτης, ο παραπώντης, ο άνθρωπος προοδεύει στον κόσμο τούτο, δεν του έρχονται συμφορές, ούτε αρρώσκες, ούτε θλίψεις, ούτε πόνοι, ούτε αναποδιές, όλο και προοδεύει και είναι γνωστός να είναι μέσα εις την αμαρτία, να παλεύει με την αμαρτία, να συζεί με την αμαρτία. Και εγώ, λέγει, ο οποίος είμαι κοντά εις τον Θεό, υποφέρω, πάσχω, έχω αρρώσκες, έχω δοκιμασίες, έχω κατατρεγμούς, έχω συκοφαντίες. Τι γίνεται εις αυτό το σημείο όταν βλέπει ο άνθρωπος μια τέτοια αντινομία, δηλαδή όταν βλέπει το κακό να βραβεύεται και το καλό να πάσχει? Και εις τούτο το θέμα θα φέρουμε μόνο το παράδειγμα το οποίο φέρει ο ίδιος ο Θεός, την παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζά. Ο πλούσιος έχει όλα τα καλά, τρώγει, πίνει, εφραίνεται, ενδύεται με τα πολυτιμότερα φορέματα. Ο Λάζαρος είναι εγκαταλελειμμένος, άστεγος, ασθενής, γεμάτος πληγές, πεινασμένος, και μέσα εις τον γειτόνα, μέσα εις την πύλη, μέσα εις την πύλη που μπαίνει μέσα εις το σπίτι του πλουσίου, υπάρχει και τον βλέπει καθημερινώς. Ο ένας πάσχει, ο άλλος χαίρεται, ο ένας παράτρώγει, ο άλλος πεινά, ο ένας ενδύεται με τα ακριβότερα και πολυτελέστερα φορέματα, ο άλλος είναι γυμνός. Οι πληγές από το Λάζαρο ευρίσκουν ανακούφιση μόνο με τα σκυλιά τα οποία λύχουν τα πληγάς του Λαζάρου. Σε μια στιγμή όμως το νήμα της ζωής σταματά, κόβεται και τότε αλλάζει το σκηνικό.
Ο μεν πλούσιος οδηγείται στην κόλαση, ο δε Λάζαρος εις τους σκόρπους του Αβραάμ. Δι' αυτόν τον λόγο, εμείς δεν πρέπει ποτέ, εις όλη μας τη ζωή, να μακαρίζουμε τους ανθρώπους τις αμαρτίες και να κακίζουμε τους ανθρώπους τις αρετής. Διότι λέγει πάλι ο Δαβίδ, είδα λέγει τον ασεβή υπεριψούμενον ως τα σκεύρους του Λιβάνου λέγει και αντιπαρήλθον και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Πέρασα λέγει, τον είδα των αμαρτωλών, των άδικων, είδα αυτόν που πράττει την αμαρτία λέγει να υπερηφανεύεται, να είναι τόσο ψηλός όπως είναι η κέντρη του Λιβάνου. Από την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, ότι τάχα της περνά καλά. Πέρασα λέγει και ξαναπέρασα για να δω εάν τον βρω πάλι να κάνει τα ίδια. Πλην όμως λέγει δεν τον βρήκα, αλλά ούτε και ο τόπος που ήθελε. Γι' αυτό αδερφοί μου πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όσο και αν ο άδικος, ο άνθρωπος της αμαρτίας προς καιρόν φαίνεται εις εμάς ότι προοδεύει, αυτό είναι η πλεχτάνη του διαβόλου που μας βάζει για να μας ρίξει και εμάς στην αμαρτία, η παγίδα του διαβόλου. Διότι ο μεν πλούσιος ό,τι και αν κάνει, ο άδικος ό,τι και αν πράξει, ο αμαρτωλός όσοι αμαρτίαν και αν αμαρτήσει, εδώ είναι. Από εδώ και πέρα τα πάντα θα κλείσουν. Και όταν κλείσουν, τότε αναμένουν τα φρικτά βάσανα της κολάσεως, τα οποία είναι ατελείωτα. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ο οποίος ακριβώς εναποθέτει τον εαυτόν του, ομιλεί ο ίδιος εις τον Θεόν, εναποθέτει τον εαυτόν του εις τας αγκάλες του Θεού και άρχεται με την παράκληση. Πνεύμα, λέγει, αργίας. Εδώ υπάρχει μία λέξη, πνεύμα. Τι σημαίνει τούτο? Όπως αδερφοί μου υπάρχουν άγγελοι, υπάρχουν και δαίμονες. Είναι ένα σημείο το οποίο σήμερα οι άνθρωποι δεν το παραδέχονται. Έρχονται μερικοί εις τον Άγιο Γεώργιο για να ειδούν τα παιδιά μας, τους αδερφούς μας, τα παιδιά τα δικά μας που είναι άρρωστα. Έρχονται από περιέργεια, δεν έρχονται με πόνο, έρχονται από περιέργεια για να δουν τα παιδιά τα πονεμένα. Και ανταυτού, αντί να πιστεύσουν, ανταυτού τι λέγουν? Όλα αυτά, λέγουν, είναι επίδειξης του παπά. Επίδειξης όμορφη, λέγει, του παπά. Ο παπάς επιδεικνύεται. Αλλά όμως πόσο καιρό να επιδεικνύεται ο παπάς? Έπειτα, όταν μέσα εις τον άνθρωπο τον πονεμένο διακρίνεται μια άλλη φωνή, μια άλλη οντότης, μια άλλη ύπαρξη στην οποία δεν βλέπουμε αλλά ακούμε τη φωνή, την οποία δανείζεται από το πονεμένο το πλάσμα. Πώς θα το κάνει? Μια φορά, δυο φορές, τρεις, πέντε, δέκα συνεχώς θα το κάνει? Άλλοι είπαν ότι πληρώνεται ο παπάς και κάνει αυτά τα πράγματα για να καλεί τον κόσμο στην εκκλησία να τον εκμεταλλεύεται. Να μην πούμε τίποτε άλλο. Δόξα σε ο Θεός, ούτε εκμετάλλευση κάνουμε στον κόσμο, ούτε και καλούμε τον κόσμο να έρθει για να χαίρεται με τα πονεμένα τα παιδιά και να λέγει τα λόγια. Έρχονται οι άνθρωποι μόνοι τους και ανταυτού πολύ μεν, πάρα πολύ.
Δόξα σε ο Θεός, μεγάλο το όνομα του Θεού μας και της Παναγίας μας. Πολλοί μετενόησαν και εσώθησαν, αν όμως υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι όσα και αν δουν δεν πρόκειται να μετανοήσουν. Δι' αυτό και δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε ποιος εισέρχεται μέσα εις τον ναό, ποιος είναι από πάνω από τα παιδιά μας την ώρα που υποφέρουν και τα βλέπει, και αντί να προσευχηθεί κάνει μέσα του σκέψεις πολλές. Δεν γνωρίζουμε εμείς, γνωρίζει μόνο ο Θεός και η Παναγία. Και αυτόν τον Θεόν μας, τον Κύριον και τον Δέσποταν της ζωής μας, αυτόν παρακαλούμε να δίνει φώτιση σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι υπάρχουν πνεύματα πονηρά και πνεύματα Άγια, οι άγγελοι δηλαδή και οι δαίμονες. Αυτό τονίζει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος και λέει: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, λέγει, πνεύμα. Γιατί δεν είπε τίποτε άλλο ο Άγιος Εφραίμ? Γιατί δεν είπε κατευθείαν μία αμαρτία, δύο, τρεις, τέσσερις? Γιατί είπε πνεύμα αργίας? Διότι, αδερφοί, όπως εις των στρατών υπάρχουν τάξεις και πολεμούν οι στρατιώτες κατά των ίδιων τρόπων και εις τας τάξεις των δαιμόνων υπάρχουν ειδικά τάγματα, ειδικοί δαίμονες, οι οποίοι κάνουν μόνο μία δουλειά, κάνουν μόνο μία εργασία. Δεν κάνουν όλοι οι δαίμονες την εργασία που κάνουν οι άλλοι δαίμονες. Εις το στρατό έχουμε την τάξη του πυροβολικού. Εκείνοι οι στρατιώτες γυμνάζονται πάνω στα όπλα τα οποία χτυπούν με όλμους, με οβίδες και ούτω καθεξής. Είναι το πυροβολικό, είναι το μέρος αυτό, είναι η τάξη του στρατού. Υπάρχει άλλη τάξη του ναυτικού. Αυτή είναι μέσα στη θάλασσα. Παλεύουν με τα κύματα, με τον ουρανό και με το νερό και με το χάρον από πάνω τους κάθε λεπτό. Η άλλη είναι στο πεζικό. Αυτοί περπατούν. Άλλοι είναι και στην αεροπορία. Τάγματα το ένα με το άλλο. Ο άλλος είναι αξιωματικός. Ο άλλος είναι οπλίτης. Ο άλλος είναι στρατιώτης απλώς. Ο άλλος βρίσκεται στο μαγειρίο και ο άλλος κουβαλεί μέσα στην ώρα της μάχης τα πολεμοφόδια. Εάν δεν υπάρξει η τάξη, δεν μπορεί ο στρατός να νικήσει. Δηλαδή, αν τους πάρει σύγχυση εκεί και αρχίσει ο ένας να κάνει τη δουλειά του άλλου, δεν έχει παρά να ιτηθεί το στράτευμα και να εχμαλωτιστεί, να κατατροποθεί και να υποταχθεί στον εχθρό. Κατά των ίδιων τρόπων και εις τας τάξεις των δαιμόνων υπάρχουν ειδικά δαιμόνια. Και αυτά τα ειδικά δαιμόνια τα επισημαίνει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος. Και λέγει, πρώτα λέγει, Κύριε, λέγει, πνεύμα αργίας. Υπάρχει δαίμονας ο οποίος κινεί τον άνθρωπο να είναι αργός. Αργός πρώτα εις το πνευματικό τομέα. Διότι εδώ ενδιαφέρεται ο Άγιος Εφραίμος Σύρος πώς θα αναβάσει προς τους ουρανούς μία ψυχή. Πώς θα την οδηγήσει προς τον θρόνο του Θεού. Πώς θα συμβάλλει στην σωτηρία μιας ψυχής. Η ψυχή αυτή πρέπει οπωσδήποτε να σωθεί, διότι εσταυρώθη ο Θεός επάνω εις τον σταυρόν διά να σώσει την ψυχή αυτή. Πρέπει οπωσδήποτε η ψυχή αυτή να έβρει βοηθόν. Ο βοηθός ποιος είναι? Ο συνάνθρωπος. Ο καθένας άνθρωπος πρέπει να βοηθεί τον συνάνθρωπό του πώς να σωθεί, να τον οδηγήσει με μια πνευματική κουβέντα, να τον οδηγήσει με ένα πνευματικό περιστατικό, να τον έβρει τη στιγμή του πόνου του, επί παραδείγματι επάνω στο κρεβάτι του πόνου, εις την φυλακή, εις τη φτώχεια του, εις την κατατρεγμό του. Εκεί πρέπει να τον έβρει ο πιστός των συνάνθρωπών του, να τον βοηθήσει να πεταχτεί έξω από τα δίχτυα του διαβόλου. Και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος αυτή τη στιγμή
επί συνάπτη εις την πρώτην του παράκτησην, αφού παραδεχθεί, αφού υποταχθεί κάτω από τον δεσπότην της ζωής του, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον Θεόν τον Παντοδύναμον, μετά προβαίνει σε παράκληση και του λέγει: σε παρακαλώ Κύριε μου, σε οικετεύω Κύριε μου, δέομαι σου Θεέ μου, πνεύμα αργίας μη μη δώσεις. Μη μου δώσεις πνεύμα αργίας. Αργία είπαμε ότι άρχεται από τον άνθρωπο ο οποίος του αρέσει να είναι αργός, αργόσχολος. Ο άνθρωπος αυτός αρέσκεται να μην κάνει τίποτε. Και προβαίνουμε πρώτα εις το θέμα το πνευματικό, για να δούμε έπειτα το θέμα της επιβιώσεως του ανθρώπου. Αργία, οκνηρία, οκνηρός ο άνθρωπος, ο αργός ο άνθρωπος. Και εις μίαν περίπτωση, εις τας παροιμίας, ο Θεός προτρέπει τον άνθρωπο και του λέγει: μην επιθυμείς την αργία, να μην είσαι αργός ποτέ σου, και σου δει το παράδειγμα δύο δημιουργήματα. Το ένα δημιουργήμα είναι το μυρμήκι. Ήθη προς το μύρμικα ο οκνηρέ και γίνου τούτου σοφότερος. Να πάει, του λέγει, να δεις τα μυρμήκια πώς εργάζονται και να γίνεις πιο εργατικός από αυτά. Και έπειτα τον παραπέμπει στη μέλισσα, η οποία μέλισσα οι ημέρες της είναι λίγες. Από την πολλή την εργασία τελειώνει την ύπαρξή της. Δηλαδή κλείνει πλέον το κεφάλαιο της ζωής της και οι ημέρες της είναι μετρημένες κάπου 24 μέρες. Από την πολλή την εργασία τελειώνει. Και έχουμε τον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος αρέσκεται πάντοτε εις την αργία. Δεν αρέσκεται, είναι απ' επάνω του το πνεύμα το πονηρό, είναι ο διάβολος ο οποίος ασχολείται μόνο και μόνο να οδηγεί τον άνθρωπο εις την αργία. Μια διάφτη αργία παρατηρείται πλιστάκης εις τα σημερινάς νοικοκυράς. Δεν φύγω όσες ψυχές υπάρχουν εδώ, αλλά πρέπει να αναφερθώ, διότι μένουν στο σπίτι, ο άντρας πηγαίνει στην εργασία, εάν μεν είναι συνταξιούχος σήμερα ο σύζυγος και εκείνος αρέσκεται στην αργία, σου λέει πήρα τη σύνταξή μου, τώρα εκείνο το οποίο θα ασχοληθώ είναι να πάω στο καφενεδάκι, να καθίσω εκεί, να βρω κανέναν συνάδελφο και εκείνον συνταξιούχο, να καθίσουμε εκεί, να περάσουμε την ώρα μας. Πώς θα την περάσουμε την ώρα μας? Είτε με χαρτοπέδινιο, είτε με τα μπιλιάρδα, είτε με τα τάβλια, είτε με τα δεν ξέρω και εγώ τι, ασχολούνται για να περάσουν την ώρα. Και τους βλέπεις και τίποτε άλλο δεν κάνουν, είναι μόνο πώς θα περάσουν την ημέρα τους. Απάνω τους είναι πνεύμα αργίας. Κάθεται ο διάβολος της αργίας. Σου λέγει: τελείωσες πια τη ζωή σου, τη σύνταξή σου δεν την πήρες, κάτσε τώρα να ησυχάσεις. Δεν τον αφήνει να κλείνει προς την σωτηρία του, δεν τον αφήνει και να του πει: πήγαινε τώρα, εφόσον τελείωσες από το ένα στάδιο, από τη μία πλευρά της εργασίας, κοίταξε τώρα να σώσεις την ψυχή σου. Δεν τον αφήνει. Δεν τον εγκαταλείπει, είναι το πνεύμα της αργίας, το οποίο ακριβώς θα καθίσει επάνω στο σβέρκο του και θα τον οδηγήσει μέσα εις το πάθος πλέον. Πέφτει μέσα εις το δίχτυ, δένεται, έχει δεθεί πλέον. Και σε αυτή την πλευρά είδαμε την πλευρά του συνταξιούχου συζή. Αλλά όμως έχουμε και την πλευρά της νοικοκυράς, η οποία νοικοκυρά μένει στο σπίτι, αν μεν έχει τίποτε να ασχοληθεί καλώς, μετά τι θα κάνει? Θα πάρει το τηλέφωνο και θα αρχίσει. Ποια είναι η φιλενάδα, ποια είναι η γειτόνισσα, ποια είναι η γνωστή, και θα αρχίσει ολόκληρη κουβέντα. Πάνω από αυτή την ψυχή υπάρχει το πνεύμα της αργίας, δηλαδή ο διάβολος της αργίας. Και εκεί, εις αυτήν όλη την πολυλογία η οποία θα αρχίσει, θα το δούμε στην συνέχεια, θα αρχίσει πλέον και η αμαρτία
να εδραιώνεται πάνω στην ψυχή αυτή, για να έρθει η στιγμή κατά την οποία όταν κλείσουμε τα μάτια μας να παρουσιαστεί αυτό το πνεύμα της αργίας μπροστά μας και να μας πει: ορίστε, για μένα δεν εργαζόσουνα, τώρα δεν έχει να περάσεις, διότι τα πνεύματα τα πονηρά αυτά είναι όπως, όπως τους τελώνας. Θα περάσουμε από δαιμόνια τελωνίου και ονομάζονται στην φράση των πατέρων τελώνια. Από τα τελώνια, θα περάσουμε από τα τελώνια. Έκαστος δε των δαιμόνων κρατά και δικό του βιβλίο, το οποίο βιβλίο καταγράφει λεπτομερώς. Όχι να του ξεφύγει τίποτε, διότι κάθεται από πάνω εις τον άνθρωπον ο δαίμονας, το πνεύμα της αργίας, ομιλούμε για τον δαίμονα της αργίας, ο οποίος παρακινεί τον άνθρωπο να είναι αργός παντελώς στον πνευματικό τομέα, ούτε να διαβάζει την Αγία Γραφή, ούτε να διαβάζει πατέρες της Εκκλησίας, ούτε να διαβάζει μια ευχή της Εκκλησίας, μια παράκληση προς την Παναγία μας, τους χαιρετισμούς της, δηλαδή να είναι ξηρός, ολόξηρος στον πνευματικό αγώνα, να είναι δε ευθαλής, να είναι μέσα εις μια πρόοδον κοσμική, και ο διάβολος να καταγράφει καθεκάς την ημέρα το τι είπε. Το τι είπε, διότι πολύ ο διάβολος κατατρέχει τρία σημεία: το μυαλό, την γλώσσα και την καρδιά. Εις αυτά τα τρία όταν τα κυριαρχήσει ο διάβολος, τότε γίνεται κυρίαρχος της ψυχής. Εις αυτήν την αργία, αδερφοί μου, η οποία ερμηνεύεται και ο πνηρία, γεννάται εκ της πολυλογίας. Από την πολυλογία έρχεται η αργία. Δηλαδή ο διάβολος, το πνεύμα αυτό της αργίας, βάζει στο στόμα του ανθρώπου την πολυλογία. Όλο και μιλάει, όλο και μιλά. Δεν σταματάει. Οπότε εις αυτό ακριβώς πίπτει μέσα στην παγίδα του διαβόλου. Είναι δαιμονιώδης ρίζα της οκνηρίας η πολυλογία. Η οκνηρία είναι μια παράλυση στη ψυχή και του νου του ανθρώπου. Είναι τύφλωση των οφθαλμών. Είναι θανατηφόρος ασθένεια όλου του σώματος. Είναι ανορεξία κάθε αρετής. Δεν κάνει αρετή καμία ο άνθρωπος ο οποίος και κατεκυριεύθη από το πνεύμα της αργίας, δεν κάνει καμία αρετή. Εις την προσευχή το πνεύμα της αργίας τον κάνει να στέκεται με ανυπομονησία. Πότε να τελειώσω αυτήν την προσευχή? Μόλις αρχίσει αμέσως ο άνθρωπος ο πιστός, επειδή τον κυνηγά το πνεύμα της αργίας και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος παρακαλεί τον Θεό να το απομακρύνει το πνεύμα αυτό, μόλις αρχίσω με την προσευχή, αμέσως την ίδια στιγμή προσπαθούμε πως γρήγορα γρήγορα να τελειώσουμε, διότι δεν χρειάζεται περισσότερη. Είναι μια παγίδα αυτού του πνεύματος του πονηρού, και στο θέμα της προσευχής ακριβώς ή θα σου βάλει άλλες σκέψεις ή αυτήν την ανυπομονησία. Παράδειγμα, εάν εκκλησιαστούμε, εάν πάμε στην εκκλησία και εύρωμε στην εκκλησία και Θεία Λειτουργία, θα αρχίσουμε, μα ακόμη δεν τελειώνει, μα πόση ώρα πάει αυτή η Θεία Λειτουργία. Την ίδια στιγμή δε, εάν εκαθήμεθα εις το θέατρο ή στο σινεμά ή στην τηλεόραση, δεν θα λέγαμε ποτέ αυτή τη φράση. Η φράση αυτή θα ήταν ανύπαρκτος, δεν θα υπήρχε. Μόλις όμως καθίσουμε στην προσευχή, αμέσως, γρήγορα γρήγορα να τελειώσει η προσευχή, διότι δεν χρειάζεται πολύ προσευχή. Ανυπομονησία, άνευ της πρεπούσης ορέξεως. Δεν υπάρχει η πρέπουσα όρεξη στην προσευχή, η προθυμία. Και τούτο είναι το παράδειγμα ακριβώς της κυριακής προσευχής. Εμμυροφόροι έτρεξαν στο μνήμα του Κυρίου μας λίαν πρωί. Εμείς την Κυριακή μετά πολλής βίας να σηκωθούμε από το κρεβάτι, να πάμε στην προσευχή, διότι είναι Κυριακή σήμερα. Και αν είναι Κυριακή, που τη βρήκες?
ακριβώς ονομάζεται Κυριακή, διότι είναι η μέρα του Κυρίου, δεν είναι δικιά σου. Και η μέρα αυτή πρέπει να την ξοδεύσεις ολόκληρο εις την προσευχή. Αν όμως έρχεται το πνεύμα της αργίας, το οποίο σου βάζει την οκνηρία επάνω σου. Σου βάζει ακριβώς αυτά τα οποία εσύ τα παίρνεις, τα αγοράζεις και έτσι γίνεσαι έρμεον, γίνεσαι δούλος του διαβόλου, του πονηρού πνεύματος της αργίας. Την ώρα που θα ψάλλει ο πιστός, συνεχώς λέγει, μας προτρέπει ο προφήτης και μας λέγει, άδε συνεχώς είναι ο Κύριος γέννητέσι ήλαιος. Όπου και αν πηγαίνεις, λέγει, όπου και αν έρχεσαι να ψάλλεις. Όχι να τραγουδάς, να ψάλλεις. Να ψάλλεις, το στόμα σου να ψάλλει. Να ψάλλει ένα τροπάριο, να ψάλλει μια προσευχή, να ψάλλει κάτι στον Θεό, να δοξάζει τον Θεό. Είναι η δοξολογία του, είναι οι ευχαριστίες του, είναι τόσα και τόσα τα οποία μπορεί ο πιστός να ψάλλει συνεχώς ή να εν ώρα κρίσεως ο Θεός φανεί ήλαιος στην ψυχή του πιστού ανθρώπου. Αν όμως όταν πιάσουμε να ψάλλουμε, φοβούμε θα μην μας ακούσουν και μας πούν ότι είμαι θα καθυστερημένοι. Ας τραγουδήσουμε κανένα τραγουδάκι το οποίο είναι μοντέρνο της σημερινής εποχής, να πούμε ότι είμαι θα και εμείς μέσα στην εξέλιξη της μόδας. Γιατί να ψάλλουμε, ψάλλουν οι παπάδες. Αλλά όμως ο Θεός εδώ λέγει πάντοτε να ψάλλεις, πάντοτε να προσεύχεσαι, πάντοτε να ψάλλεις στον Θεό. Όπως οι άγγελοι στον ουρανό, τι κάνουν, μήπως τραγουδούν οι άγγελοι. Οι άγγελοι στον ουρανό ψάλλουν, μα θέλει να είσαι οπαδός του Χριστού, πρέπει να ψάλλεις και εσύ. Πρέπει να είσαι και εσύ όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Δεν πρέπει να είσαι όπως οι δαίμονες. Διότι όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία ακούμε, αδερφοί μου, δεν είναι από τους αγγέλους. Δεν είναι από τους αγγέλους. Είναι από τους δαίμονες. Θα εξαιρέσουμε βέβαια την παρακαταθήκη την οποία έχουμε τα εθνικά μας, εκείνα τραγούδια τα οποία τραγουδούσαν οι πιστοί εκείνοι, άνθρωποι οι οποίοι πολεμούσαν τον κατακτητή. Αλλά εκείνα τα τραγούδια τώρα είναι απερχαιωμένα. Έρχονται τα σημερινά τραγούδια τα οποία όπου και αν πας, σε όποιο κέντρο και αν πας, θα έβρεις αυτά τα πλάσματα τα οποία ο Θεός έδωκε, το χάρισμα, το μέγα της φωνής. Αντί να ψάλλουν του Θεού, ψάλλουν του διαβόλου. Και σκέφτομαι πραγματικά και λέγω εν ώρα κρίσεως, τι θα απολογηθούν αυτές οι ψυχές όταν θα παρουσιαστούν μπροστά στον Θεό. Διότι ο Θεός λέγει, σου δώσα το τάλαντο, λέει, να το πολυπλασιάσεις. Σου έδωσα την φωνή να με υμνείς, να με δοξάζεις. Και αντί να με υμνείς και να με δοξάζεις, υμνούσες και δόξαζες τον διάβολο. Πώς θα βρεθούν αυτές οι ψυχές. Δι' αυτό πρέπει να προσευχόμεθα εις την προσευχή μας και δι' αυτές τις ψυχές οι οποίες δεν γνώρισαν ποτέ το ψάλσιμο, την ψαλμωδία. Δεν έχουν ψάλει ποτέ. Δεν ψάλανε στον Θεό. Θέλω να ψάλω του Θεού το όνομα να ψάλω. Όνομα σαν κι αυτό, όνομα πιο μεγάλο. Δεν υπάρχει. Αυτό το θέλω να ψάλω του Θεού είναι εκείνο το οποίο έχουν οι άγγελοι στους ουρανούς και καθεκάστην στιγμή αδιαλείπτως, χωρίς να σταματούν, ψάλλουν εις τον Θεό μας. Δεν υπάρχει όρεξη να προσεύχεται, δεν υπάρχει όρεξη να γινώσκει, αλλά όταν πάρει το Ευαγγέλιο για να διαβάσει ο πιστός, βλέπουμε αυτό το πνεύμα της αργίας, της οπνηρίας, να του φέρει αμέσως ύπνον στα μάτια. Εάν παρακολουθήσουμε τη στιγμή εκείνη, ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι, ο ένας να διαβάζει το Ευαγγέλιο και ο άλλος να διαβάζει ένα περιοδικό άσεμνο, θα δούμε εκείνον που διαβάζει το Ευαγγέλιο να κλείσουν τα μάτια του και εκείνον που διαβάζει το άσεμνο περιοδικό να είναι τα μάτια του ορθάνια. Διότι το πνεύμα της αργίας και της οπνηρίας επεσκίασε, υπεδούλωσε τον άνθρωπο ο οποίος συγγονίστη, τον κατενίκησε και υπετάχθη κάτω από τα δικά του δίχτυα. Εάν πάρει
τα Άγια Λόγια να τα διαβάσει, τα διαβάσει με πολύ ατονία, με μεγάλη αδυναμία της φωνής. Δεν θέλει καθόλου να δει αυτά τα λόγια. Ο άνθρωπος όταν δεν καταλαμβάνεται από τον δαίμονα της αργίας, δηλαδή της οκνηρίας, όπως είναι άγρυπνος και πρόθυμος εις τα γήινα, τα πρόσχερα, τα μάταια, τι ούτω τρόπος πρέπει να είναι πρόθυμος και θερμότερος εις τα ουράνια και τα αιώνια πράγματα. Ο δαίμονας της αργίας ή της οκνηρίας στέκεται πάντοτε πλησίον του αργού και οκνηρού ανθρώπου, εφόρου ζωής. Είναι δαίμονας ο οποίος δεν αποχωρίζεται τον άνθρωπο. Εις όλην την ζωή του τον κατατρέχει εξωπίσω. Ή να του αναβάλει την μετάνοια, ή να του αναβάλει την προσευχή, ή να του φέρνει κόπος είναι στην προσευχή, ή να του αναβάλει τον εκκλησιασμό, ή να του φέρνει κόπος στον εκκλησιασμό. Και ούτω καθεξής. Δρά πολύ αυτό το δαιμόνιο, αυτός ο δαίμονας. Ο δαίμονας της αργίας και της, ή της οκνηρίας στέκεται πάντοτε πλησιόν του αργού ανθρώπου. Τον πολεμεί και δεν τον αφήνει ποτέ, ούτε να δουλεύει, ούτε να κοπιάζει διά τα αναγκαία της σωτηρίας του. Η επάρατος κακία ή ο δαίμονας της οκνηρίας ή αργίας αγωνίζεται με όλες τις τας δυνάμεις να διώξει τον άνθρωπο από την προσευχή. Πρώτης προσευχής ο παμπώνυρος δαίμονας, το πνεύμα της αργίας λέγει στον πιστόν ότι δεν είναι ώρα της προσευχής. Όταν ο πιστός τον νικήσει, τότε επιτίθεται και τον βιάζει να φύγει το συντομότερο από την προσευχή. Τον βιάζει να τελειώσει γρήγορα. Ενθυμίζει όλα στα έσωθεν και έξωθεν εργασίες και προβλήματα της ημέρας. Πρέπει να το προσέξουμε τούτο, διότι είναι ζωντανό. Μας κατέχει όλους αυτό. Μην νομίζετε ότι ο πατήρ Σάββας είναι έξω από αυτό. Μην νομίζετε ότι είμαι έξω από το τηγάνι αυτό. Τηγανιζόμεθα όλοι στο ίδιο τηγάνι. Να το προσέξουμε τούτο το πράγμα. Δεν τα λέγω αυτά για να τα ακούσετε εσείς, τα λέγω για να τα ακούσω εγώ πρώτα, διότι τα βλέπω μπροστά μου και είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας συγκλονίζουν, διότι έγκυται η σωτηρία μας. Δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αφήσουμε για να πούμε ας τον πατέρα Σάββα να λέγει, ας τον να λέγει. Εάν δεν τα λάβουμε υπόψη τώρα και έρθει η στιγμή του θανάτου, τότε τι θα βρούμε? Όλα τα προβλήματα της ημέρας ή και των ημερών μας τα ενθυμίζει την ώρα της προσευχής. Εάν ψάχναμε προηγουμένως να έβρωμε ένα αντικείμενο και δεν το βρίσκαμε και πάμε να προσευχηθούμε, εκείνη την ώρα θα σου πει είναι στο τάδε μέρος, για να σε αποσπάσει ακριβώς από την προσευχή και να σου δώσει την οκνηρία την οποία είναι επιτίδης. Ομοιάζει το πνεύμα του ακάθαρτον της αργίας και οκνηρίας με αναβάτην που χτυπά το άλογο του για να φύγει το συντομότερο. Δηλαδή την ώρα που μας βλέπει να προσευχόμεθα, αυτό χτυπά όπως ο αναβάτη χτυπά το άλογο για να τρέξει. Όταν δεν το κατορθώσει, τότε γελά και παίζει με την δική μας υποχώρηση. Εάν υποχωρήσουμε, τότε το γέλιο του είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορούμε να το φανταστούμε, διότι μας εκτύπησε, υποχωρήσαμε, υπετάχθημε και αυτός είναι ο νικητής. Τρεις φοράς την ημέρα πρέπει να προσεύχεται ο άνθρωπος, αν και ο προφήτης Δανιήλ προσευχόταν επτάκης της ημέρας. Εδώ όμως παρουσιάζεται το πνεύμα της αργίας. Το πρωί τον βιάζει, του προξενεί ρίγος, κεφαλαργία, κεφαλόπονο δηλαδή, πυρετών, πόνους στο στόμακο. Τον αφήνει παράλυτον στο κρεβάτι. Το βράδυ του προξενεί κατά την ώρα της προσευχής πάλι τα ίδια. Τώρα βυθίζεται ο πιστός από το πνεύμα της αργίας στον ύπνο. Μόλις πιάσουμε να προσευχηθούμε, αρχίζει ο ύπνος. Χασμουριτά, χωρίς την πρέπουσα ευλάβεια εις την προσευχή. Ο δαίμονας της αργίας είναι ένας θάνατος που συναθρίζει όλα τα θανατηφόρα κακά επάνω εις την ψυχή του ανθρώπου. Κατορθώνει δε να μετατρέψει τον άνθρωπον έρημον από πάσαν αρετήν. Να αναφερθόμεν δύο λίγων εις τους πιστούς κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όταν θελήσει ο πιστός να προσευχηθεί, τότε ο δαίμονας της οκνηρίας ή της αργίας, όπως τον ονομάζει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, πείθει τον πιστόν
να ακουμπήσει το κεφάλι του στον τοίχο ή στο στασίδι ή στην καρέκλα ή στο πάτωμα της εκκλησίας, και με αυτόν τον τρόπο του προξενεί τον ύπνον. Γέρνει εκεί για να βρει τάχατες και καλά ανάπαυση. Αλλά όμως η προσευχή δεν είναι ώρα αναπαύσεως. Η προσευχή είναι ώρα αγώνος μεγάλη. Άλλοτε αν είναι όρθιος ο πιστός, ο πονηρός δαίμονας δεν αφήνει τους πόδας του να είναι ήσυχοι, αλλά προξενεί κόπωση και πλιστάκι στον οδηγεί για να καθίσει και να τοποθετήσει το ένα πόδι επάνω στο άλλο. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται μέσα στην εκκλησία, κάθονται επάνω στο κάθισμα και αμέσως το ένα πόδι το ανεβάζει επάνω στο άλλο. Δεν είναι τόπος καφενείου η εκκλησία, είναι τόπος προσευχής. Αλλά ας ρίξουμε και ένα βλέμμα εις τον αιώνιον λόγον του Θεού, το Άγιον Ευαγγέλιο. Ομιλεί ο Απόστολος Παύλος γράφων την επιστολή του προς τον Τιμόθεον ότι ο δαίμονας της αργίας κυριαρχεί πολύ εις τας χείρας γυναίκας. Συγχρόνως δε λέγει, ενεότερε αυτέ χείρε μανθάνουσι να είναι αργέ και να περιέρχονται τα διάφορα σπίτια. Και είναι όχι μόνο αργέ, αλλά και φλίαροι και περίεργοι, λέγουσε εκείνα που δεν πρέπει. Εις μίαν άλλη περίπτωση ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην Δευτέρα του Επιστολή ότι πρέπει ο πιστός να έχει την πίστη, την αρετή, την γνώση, την εγκράτεια, την υπομονή, την ευσέβεια, την φιλαδέλφια, την αγάπη. Ταύτα καρημήν υπάρχοντα και πλεονάζοντα ούκ αργούς, ουδέα κάρπους σας μεταβάλλει ο δαίμονας της αργίας, για να προχωρήσετε και ολοκληρώσετε την τελεία γνώση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά καιρός εστίν, ήδη αδερφοί μου, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, να ερωτήσουμε. Υπέιμην, ο και χαυνομένε και παραλελημένε δαίμον της οκνηρίας και της αργίας, ποιος είναι ο κάκιστος και δυστυχέστατος πατήρ σου, όπου να μην ήθελε να φτάσει να σε γεννήσει, και τι είναι εσύ είναι η απόγονή σου, ποιοι είναι οι πολεμούντες σε και ποιος είναι ο φωνεύων και αφανίζων σε. Όλα τα έχουμε πει. Τώρα έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, για να μας δώσει τρόπο να πολεμήσουμε αυτόν τον δαίμονα. Και αυτός τυραννούμενος υπό της πολύσιμων βίας θέλει αναγκαστεί να δώσει ημίν την απόκριση λέγον: «Εγώ κάθομαι με εκείνους που είναι αργοί και οκνηροί», ομολογεί ο διάβολος. «Οι μητέρες που με γεννώσουν και με προσκαλούσουν είναι πολλέ και διάφοροι. Άλλοτε η άνοια, άλλοτε η αναισθησία της ψυχής, άλλοτε η λησμονιά του παραδείσου». Δεν εθνούμε εδώ τον παράδεισο, τον λησμονούμε. «Άλλοτε η μεγάλη πειρασμή και η θλίψεις». Όταν έχουμε πειρασμούς και θλίψεις, τότε επιτίθεται αυτός ο δαίμονας. «Άλλοτε η υπερβολική κόπη του σώματος». Όταν είμαι θα κουρασμένο. Κουρασμένος είσαι, λέγει. Τι θα κάνεις τώρα προσευχή. «Η απόγονή μου είναι μεταβάσεις από τόπου εις τόπον και από σπίτι σε σπίτι». Να φεύγει ο άνθρωπος, να πηγαίνει από το ένα καφενείο στο άλλο, η γυναίκα από το ένα σπίτι στο άλλο. Αυτή είναι η βοηθή του διαβόλου. Αυτά είναι τα μέσα που τον βοηθούν. «Αδελφέ μου, είναι η παρακοή του πνευματικού πατρός». Όταν παραβαίνεις εκείνα που ο πνευματικός σου σε συμβουλεύει. «Η λησμονιά και η αφοβία της μελούσης κρίσεως». «Η αθέτηση της υποσχέσεως εις των Θεών». Υπόσχεση εις των Θεών κατά την ώρα της βαπτίσεως να είσαι πάντοτε μαζί του. Και όμως αθετείς την υπόσχεση αυτή. «Εκείνοι που με πολεμούν είναι η ψαλμωδία εις των Θεών. Η ακατάπαυστος ενθύμησης του θανάτου». Αυτά με πολεμούν. «Εκείνοι που με φαρμακώνει και με θανατώνει διαπαντός είναι η αδιάλειπτος προσευχή που γίνεται με κατάνοιξη και δάκρυα». Αυτό θανατώνει τον δαίμονα της αργίας και της οκνηρίας. «Με αγάπη και ευχαριστία Θεού και ελπίδα εις την βασιλεία του την ευουράνιο». Εκείνος που κινείται κατά του δαίμονας της αργίας ή οκνηρίας με προθυμία, ας γνωρίζει ότι τον κατενίκησεν και γένετο καλός και ευδόκιμος εις πανέργων αγαθών και θεάρεστος εργάτης του Θεού, αξιότατος και πολύ εις των Θεών προσφυλέστατος,
όταν ακριβώς τηρήσει όλες αυτές τις συμβουλές τις οποίες μας δίδει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Αδερφοί μου, μείναμε μόνο στο ένα πνεύμα της αργίας. Στην άλλη συνάντησή μας, στο άλλο κήρυγμα, θα εξετάσουμε τα υπόλοιπα πνεύματα. Τα πνεύματα τα πονηρά τα οποία κυριαρχούν στην ψυχή, διότι δεν παρασύρουν δεσμία πλέον μέσα στην κόλαση. Αδερφοί μου, το πνεύμα της αργίας είναι φοβερό. Το πνεύμα της αργίας προέρχεται από την πολυλογία. Και ήθελα πολύ να προσέξουμε το θέμα τούτο, έως ότου εξετάσουμε το θέμα της γλώσσης, εισιδικό κήρυγμα. Αυτά στις μέρες, τις ημέρες τις οποίες διαρχόμεθα, είναι ημέρες άγιες, μέρες νηστείας, μέρες εγκρατείας, μέρες προσευχής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή μου συνέβηκε να έχω υπόψη μου μία λεπτομέρεια, θα σας την αναφέρω για να προσέχετε και από αυτήν την παγίδα. Όταν ομιλούμε περί νηστείας, δεν επιτρέπεται κατά τα 50 ημέρες να βάλουμε στο στόμα μας υνοπνευματώδες ποτό. Ούτε ένα λικέρ, ούτε ένα κρασί, ούτε ένα οτιδήποτε άλλο, ούτε ένα κονιάκ, ούτε ούζο, ούτε τίποτα. Οι ημέρες αυτές της νηστείας δεν επιτρέπουν να βάζουμε στο στόμα μας υνοπνευματώδη ποτά. Ούτε και επιτρέπεται, προσέξτε το πολύ, να κάνουμε επισκέψεις εις ειδικούς μας ανθρώπους, διότι θα αναγκαστούμε οπωσδήποτε να παραβούμε την νηστεία μας. Δι' αυτό σας παρακαλώ, ημέρες νηστείας όχι επισκέψεις. Ημέρες Τετάρτης και Παρασκευής, όχι επισκέψεις. Ημέρες 15 Αυγούστου, όχι επισκέψεις. Ημέρες Χριστουγέννων, όχι επισκέψεις. Να αναβάλλετε με κάθε τρόπο τις επισκέψεις, διότι παραβαίνετε έπειτα τον κανόνα της ζωής σας που αγωνίζεστε για να σώσουμε την ψυχή μας. Να συνεχίσουμε, αδερφοί μου, όπως συνεχίζουμε ως αυτή τη στιγμή, την νηστεία μας, την προσευχή μας, τα κηρύγματα μας, τους εσπερινούς μας όσοι μπορούμε, τους κατανυκτικούς εσπερινούς, τα μεγάλα απόδειπνα τα οποία γίνονται κάθε βράδυ, και να έχουμε πάντοτε κατά νου την προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισε μη του οράντα εμάπτεσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε μου.